Έχετε το λόγο, κυρία Σοκοράφη. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν πολλά σημεία για τις διαρθρωτικές παρεμβάσεις όπου υπάρχει κοινή προσέγγιση ή ακόμα και σύμπτωση ανάμεσα στις προτάσεις μας και εκείνες των άλλων κομμάτων. Δεν έχει νόημα να αναφερθώ σε αυτά τώρα, θα σταθώ κυρίως στις διαφορές μας. Ήδη από την πρώτη συνεδρίαση της Διακομματικής Επιτροπής στις 28 Ιουλίου του 2020 είχα αναφέρει ότι όταν μιλάμε για ανάπτυξη, μιλάμε για βιώσιμη ανάπτυξη. Ίσως θα έπρεπε για λόγους ουσιαστικούς να προσθέσουμε για την βιώσιμη ανάπτυξη της Θράκης. Είναι ενδεικτικό της όλης νοοτροπίας των κομμάτων στη Βουλή ότι αυτή η πρόταση δεν υποστηρίχθηκε και δεν υιοθετήθηκε. Προτάχθηκαν κυρίως από την κυρία Πρόεδρο διαδικαστικά προκολλήματα. Εμείς πιστεύουμε ότι εάν υπήρχε πραγματική βούληση και συνένεση και από τα υπόλοιπα κόμματα βέβαια, θα μπορούσε να υπάρξει αυτή η αλλαγή. Δεν πρόκειται για απλή φραστική αλλαγή στον τίτλο. Θα σηματοδοτούσε διαφορετική ουσία για το ίδιο το έργο της Επιτροπής. Δυστυχώς όλοι γνωρίζουμε ότι η μνημονιακή πραγματικότητα και οι ασφυκτικές δεσμεύσεις των δανειστών έχουν επιβάλει ένα πλαίσιο που σχεδόν απαγορεύει μια στοιχειώδη πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα. Γι' αυτό, για μια πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης και όταν ειδικά μιλάμε για την Ανατολική Θράκη, για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, χρειάζεται ισχυρή βούληση, στέρεος σχεδιασμός, συγκεκριμένη στοχοθεσία, αλλά και εντατική προσπάθεια. Χωρίς πλήρη γνώση και ανάλυση των δεδομένων, χωρίς επανακαθορισμό προτεραιοτήτων και κριτηρίων, χωρίς σχεδιασμό επενδύσεις ιδιωτικές αλλά κυρίως δημόσιες, αλλά και χωρίς στοχοπροσύλωση, δεν πρόκειται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να έχουμε ουσιαστικά αποτελέσματα. Σταθήκαμε από την αρχή στη χρήση του όρου θρησκευτικές μειονότητες, σεβόμενοι απόλυτα το άρθρο 45 της Συνθήκης της Λοζάνης. Θυμίζω ότι στο επίσημο κείμενο της Συνθήκης στα ελληνικά, όπως αυτό ισχύει στην ένομη τάξη μας, ο όρος αναφέρεται στον πληθυντικό και όχι στον ενικό, όπως αναγράφεται στο αγγλικό και το γαλλικό κείμενο. Στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής διάβασα και κατέθεσα το κείμενο του συγκεκριμένου άρθρου. Θα επαναλάβω λοιπόν το αυθεντικό κείμενο στην καθαρέβουσα. Τα αναγνωριστά ένδαντια του παρόντος τμήματος δικαιώματα ίστας εν Τουρκία μη μουσουλμανικάς μειονότητας αναγνωρίζονται επίσης υπό της Ελλάδος ίστας εν το εδάφιο αυτής ευρισκόμενας μουσουλμανικάς μειονότητας. Γενική και θεμελιώδης αρχή μας σε όλα τα ζητήματα και πόσο μάλλον για τη Θράκη είναι ότι υπάρχει απαράβατη υποχρέωση σεβασμού της πλειονότητας αλλά και όλων των μειονοτήτων. Και θα θυμίσω κάτι ακόμα. Πριν τη σύσταση της Διακομματικής Επιτροπής μας, τον Γενάρη του 20, είχε γίνει η πρώτη ενημέρωση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων από τον Έλληνα Επίτροπο για την προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής. Τότε είχα ρωτήσει για τα μέτρα που σκέπτεται να λάβει η Επιτροπή για την προστασία τέτοιων κοινοτήτων. Ενδεικτικά είχα αναφέρει τότε την υπομακική. Βέβαια, δεν έλαβα καμία απάντηση ούτε σε εκείνη τη συναδρίαση, ούτε σε καμία άλλη φυσικά. Όμως ξέρετε, αυτά τα ζητήματα δεν παραγράφονται, δεν γλιτώνεις από αυτά. Θα είναι πάντα μπροστά μας, ιδίως όσο η ελληνική πολιτεία και η Ευρωπαϊκή Ένωση υποτίθεται ότι προωθούν τον πολυδιαφημισμένο ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Γιατί χωρίς τη διαφορετικότητα, αυτός θα είναι μόνο ένας κενός λόγος. Καθόλου ασυνήθιστο, θα μου πείτε, για τη σύγχρονη πολιτική πραγματικότητα. Ο πληθυσμός της Θράκης ανήκει σε διαφορετικές θρησκείες και δόγματα, μιλά διαφορετικές γλώσσες και έχει ποικιλία ιδιαίτερων παραδόσεων. Μάλιστα, τις τελευταίες δεκαετίες έχει προσθεθεί με την εγκατάστασή της και μια ακόμα νέα κοινότητα, αυτή των παλινοστούντων ομογενών. Δυστυχώς στη Θράκη κυριαρχούν ακόμα στη σχέση των ανθρώπων και των κοινοτήτων η δυσπιστία αλλά και ο φόβος. Και αυτό εξαιτίας κυρίως της καταλυτικής και διαρκούς επίδρασης εξωγενών παραγόντων, αλλά και εξαιτίας των ανερμάτιστων πολιτικών και των διαχρονικών επιλογών μας ως προς τη διαχείριση των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής. Σε κάθε περίπτωση, σε σχέση με τις μειονότητες αυτές, οφείλουμε να λαμβάνουμε πάντα υπόψη τη διαφορετικότητα της κάθε κοινότητας ως προς τη γλώσσα της, το θρησκευτικό της δόγμα και την ιδιαίτερη πολιτιστική της παράδοση και συγκρότηση. Και κυρίως οφείλουμε να δημιουργούμε σταθερές, βιώσιμες συνθήκες για να αναπτυχθούν μαζί όλοι οι πληθυσμοί που τους έλαχε να ζουν και να συνυπάρχουν στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Όλοι οι πληθυσμοί. Οι τουρκογενείς, οι Ρωμά, οι Πομάκοι, οι Σουνίτες, οι Αλεβίτες, οι Παλαινοστούντες Ομαγενείς, οι Εναπομείναντες Εβραίοι, οι Αρμένοι και φυσικά
η ελληνική πλειονότητα. Σε αυτή την κατεύθυνση το κύριο βάρος θα πρέπει να δοθεί καταρχήν στην εκπαίδευση. Η βασική υποχρέωση είναι η αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού. Εδώ χρειάζεται η συνδρομή του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου αλλά και της εξειδικευμένης πανεπιστημιακής κοινότητας για την υλικοτεχνική υποδομή και το διδακτικό προσωπικό. Αυτονόητα τα προγράμματα αντιμετώπισης του αναλφαβητισμού θα αφορούν οπωσδήποτε και τουλάχιστον και στα ελληνικά και στα τουρκικά. Είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί η διαρκής παρουσία των παιδιών στα σχολεία για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Είναι γνωστό πως ειδικά στις κοινότητες των Ρωμά είναι ιδιαίτερα οξυμένο το πρόβλημα της αποσπασματικής εκπαίδευσης. Απαιτείται να συσταθούν λοιπόν σχολεία τόσο για την ελληνόφωνη μειονότητα όσο και για την τουρκόφωνη μειονότητα. Και πέρα από αυτό, επειδή κάποια πράγματα μάλλον δεν έγιναν κατανοητά, θα επανελάβω. Ειδικά για την πομακική γλώσσα και τα ρωμανί, για τη συνεργασία, με τη συνεργασία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και της εξειδικευμένης πανεπιστημιακής κοινότητας να γίνει εφικτό κάποια μαθήματα, όπως παραδείγματος χάρη η γυμναστική ή και αριθμητική, αλλά και σχολικές δραστηριότητες, όπως ενδεικτικά οι θεατρικές παραστάσεις, να γίνονται στη γλώσσα της κάθε μειονότητας. Έχουμε την υποχρέωση και μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία, μέσα δηλαδή στα σχολεία, να παρέχουμε στις μειονότητες τη δυνατότητα να βιώνουν τη γλωσσική τους διαφορετικότητα και παράδοση. Μια παρένθεση εδώ. Επιτέλους, η ελληνική πολιτεία έχει την υποχρέωση να ξεπεράσει τη φοβική και συμπλεγματική αντιμετώπιση απέναντι στις γλώσσες και τον ιδιαίτερο πολιτισμό των κοινοτήτων μας. Δεν απειλείται από αυτά η εθνική ομοψυχία και η υπόσταση του έθνους ούτε από τα βλάχικα, βλάχα είμαι, ούτε από τα αρβανίτικα, ούτε από τα σλαβομακεδανικά. Και κανείς δεν δικαιούται να είναι υπερήφανος για το ιστορικό του ελληνικού κράτους σε αυτόν τον τομέα. Εδώ κλείνω την παρένθεση. Στη Θράκη πρέπει πάντα να εξασφαλίζεται η δυνατότητα μεικτού σχολικού πληθυσμού. Δεν μπορούμε να παραβλέπουμε ότι αρκετές υποθέσεις στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχουν αναδείξει ότι ο σχολικός διαχωρισμός των παιδιών Ρωμά συνιστά παράνομη διάκριση. Υπάρχουν εδώ ενδιαφέρουσες προτάσεις από το δροσερό της Θράκης, τις οποίες και θα καταθέσω στα πρακτικά. Επίσης, απαιτείται επιπλέον εκπαιδευτικό προσωπικό στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Είναι κρίσιμο να εξασφαλιστεί και η δυνατότητα ενισχυτικής διδασκαλίας τόσο μετά το πέρας των μαθημάτων, όσο και κατά τη θερινή περίοδο. Κρίσιμο για να βελτιωθεί η κατάρτιση των μαθητών της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και να υπάρξουν καλύτερα αποτελέσματα στις πανελλήνιες εξετάσεις. Ακόμα κάναμε συγκεκριμένες προτάσεις για το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Τόσο γενικά όσο και ειδικά για τη συμμετοχή του στη σύσταση παρατηρητηρίων ποιότητας προϊόντων του πρωτογενούς τομέα. Πιστεύουμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική και θα άξιζε μεγαλύτερη προσοχή τουλάχιστον μία συγκεκριμένη πρότασή μας. Για να διαχυθεί η γνώση για βιώσιμη ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα στην περιοχή, προτείναμε να συσταθεί εδώ αγροκτοκτηνοτροφική σχολή στα πρότυπα της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης και της Γαλακτοκομικής Σχολής των Ιωαννίνων. Προτείναμε να λειτουργεί αυτή σε δύο τμήματα, ένα στην ελληνική και ένα στην τουρκική γλώσσα, με δυνατότητες επιμόρφωσης και σε ολιγοήμερα σεμινάρια. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα να στοχεύουν τόσο σε εναλλακτικές όσο και σε παραδοσιακές καλλιέργειες και προϊόντα της περιοχής για την γεωργία, την κτηνοτροφία, τη μελισσοκομεία και τη σειροτροφία. Τέλος, προτείναμε τη σύσταση και λειτουργία θερινών τμήματων στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης για ομογενείς της διασποράς. Όσα προτείναμε για την εκπαίδευση διαφέρουν ριζικά από εκείνα των προτάσεων της πλειοψηφίας. Είναι λογικό, αφού έχουμε διαφορετικές αφετηρίες, αλλά ουσιαστικά και διαφορετική στόχευση. Το ίδιο ισχύει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και για την ενέργεια, τόσο γενικά όσο και ειδικότερα. Αναφέρομαι ιδίως στην απλή και εντελώς συμπληρωματική εξέταση των δυνατοτήτων για την γεωθερμία και την βιομάζα. Ενδεικτικά, για να γίνει πιο κατανοητή η διαφορετική προσέγγιση, σας διαβάζω από τη σελίδα 29 του πορίσματος της πλειοψηφίας, όπου γίνεται αναφορά στη στρατηγική προοπτική της Θράκης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συγκεκριμένα για αιωλικά πάρκα και ηλιακά πάνελ. Μετά από αυτά γράφεται: ταυτόχρονα, δεδομένου του ορυκτού πλούτου της περιοχής, μπορούν να εξεταστούν και άλλες μορφές ενέργειας όπως η γεωθερμία, η αιωλική ενέργεια, η βιομάζα, το βιοαέριο, παράλληλα με την αξιοποίηση του φυσικού αερίου για οικιακή και επαγγελματική χρήση.
Συγκριτικά, εμείς αναφέρουμε στη σελίδα 216 του πορίσματος. Είναι απαραίτητο να διατεθούν οι απαραίτητοι πόροι ώστε το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας μέσω χρηματοδοτούμενων ερευνών σε βάθος πενταετίας να εκπονήσει προγράμματα στο αντικείμενο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ιδιαίτερα της γεωθερμίας, βιομάζας, περιβαλλοντικά φιλικών χρήσεων ζεόλιθου, όπως και της παραγωγής και διακίνησης υδρογόνου, χρησιμοποιώντας σε μέγιστο βαθμό εγχώριους πόρους. Εδώ νομίζω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι διαφορές είναι προφανείς. Προτείνουμε το υδρογόνο να αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά της πράσινης μετάβασης. Το έχουμε πει πολλές φορές. Όποια μεσογειακή χώρα δημιουργήσει πρώτη μια μεγάλη μονάδα παραγωγής υδρογόνου και ανάλογο δίκτυο διανομής του, θα αποκτήσει σημαντικό συγκριτικό αναπτυξιακό πλεονέκτημα. Στόχος είναι με βάση και το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης να αναδειχθεί η περιοχή στο πρώτο και κύριο μεσογειακό κέντρο παραγωγής και διακίνησης υδρογόνου και με χρήση ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας που θα παράγεται σε πλωτές φάρμες ανεμογεννητριών στις ανοιχτές θάλασσες, εκτός ψαρότοπων και εκτός του οπτικού πεδίου των νησιωτών. Ειδικά με αυτά που βλέπουμε στην Αλεξανδρούπολη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται ολοφάνερο το χάσμα που μας χωρίζει. Για την Αλεξανδρούπολη αξίζει να θυμηθούμε κάτι ακόμα. Η Νέα Δημοκρατία πανηγύριζε για την απόφαση της κυβέρνησης Καραμαλή να συνδέσει ενεργειακά την ανακριτική μας πόλη με το φυσικό αέριο της Ρωσίας στο πλαίσιο μιας πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής, όπως έλεγε τότε. 15 χρόνια μετά, για το ίδιο κόμμα, η ίδια πόλη αποτελεί και πάλι ενεργειακό κόμβο, πάλι για το φυσικό αέριο, αλλά αυτή τη φορά όμως από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το μόνο που παραμένει σταθερό είναι η αιμονή στο φυσικό αέριο. Και για να αποδίδουμε τα του Κέσσαρου στο Κέσσαρι και για να μην είμαστε άδικοι, πρέπει να πούμε ότι καθοριστική συμβολή στην σταδιακή πρόσδεση της Αλεξανδρούπολης με τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών είχαν με την κυβερνητική του συμμετοχή και συνέργεια, πέρα από τη Νέα Δημοκρατία, και το ΠΑΣΟΚ και το ΛΑΟΣ και το ΠΑΤΑΜΗ, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξεχνάμε επίσης ότι όλα αυτά τα κόμματα υποστήριζαν και υποστηρίζουν ότι άσκησαν και θέλουν πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Αυτή όμως μοιάζει περισσότερο με έναν πολύ στενό μονόδρομο. Εν τω μεταξύ αναπτύσσεται και πάλι η γνωστή φιλολογία της υποτέλειας. Ότι δήθεν με την ένταξη της Αλεξανδρούπολης στους νατοϊκούς σχεδιασμούς εξασφαλίζεται η προστασία των εθνικών μας συμφερόντων απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα. Θα θυμίσω μόνο τη σχετική αναφορά του γραμματέα του ΜΕΡΑ25 Γιάννη Βαρουφάκη εδώ στη Βουλή που μίλησε για την Κύπρο. Κακά τα ψέματα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σήμερα αμερικανοκρατούμενη Αλεξανδρούπολη είναι το ίδιο αποτρεπτική για την Τουρκία όσο ήταν και οι βρετανικές βάσεις του Ακρωτηρίου και της Δεκέλειας στην Κύπρο το 1974, δηλαδή μηδενική. Η εκμετάλλευση της Αλεξανδρούπολης για τα στρατιωτικά σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών θέτει σε κίνδυνο την ειρήνη και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων ή πιο σωστά, τουλάχιστον σε αυτήν. Ηλίου φαϊνότερων, όπως έλεγαν παλιά, η διαμόρφωση στρατιωτικών ζωνών περιορισμένης έστω και ανύπαρκτης εθνικής κυριαρχίας θέτει σε κίνδυνο την συνοχή του κράτους και την ίδια την εθνική και λαϊκή κυριαρχία. Ανάλογες είναι οι επιφυλάξεις μας και για τις δίθεν αναπτυξιακές ζώνες ιδιαίτερου καθεστώτος. Πρόκειται για σχεδιασμό που θέλει να επιβάλλει τη διάρρηξη του όποιου ιστού εργασιακών σχέσεων έχει απομείνει και οδηγεί αναπόφευκτα σε εργασιακό μεσαίωνα. Όπως και στο στρατιωτικό πεδίο, δημιουργούνται και εδώ ζώνες περιορισμένης κυριαρχίας, όπου τα εργασιακά δικαιώματα τίθενται στο περιθώριο και στην αδράνεια. Αναρωτιέμαι αν πρέπει να μας εκπλήσει η μεθοδικότητα με την οποία δημιουργείται ζώνες περιορισμένης άσκησης εθνικής και λαϊκής κυριαρχίας και αναστολής του δικαίου. Μέσα στο ίδιο πλαίσιο πολιτικών επιλογών, οι κυβερνήσεις προχωρούν με θαυμαστή συνέπεια σε ιδιωτικοποιήσεις σημαντικών υποδομών, όπως ενδεικτικά λιμάνια και αεροδρόμια, εναντί ελάχιστου αντιτίμου. Ελάχιστου ακόμα και μόνο σε σχέση με το κόστος κατασκευής τους. Και όχι μόνο αυτό. Επιδιώκεται παράλληλα η συγκοινωνιακή διασύνδεσή τους, χωρίς καμία απολύτως επιβάρηση ή συμμετοχή εκείνων που θα επωφεληθούν δραστικά και θα δουν τις συχνές επενδύσεις τους να εκτοξεύονται με δωρεάν υπεραποδόσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Θράκη αποτελεί σημαντική γέφυρα ανάμεσα στην Τουρκία και την Ελλάδα. Τουλάχιστον από πλευράς οδικών και σιδηροδρομικών συνδέσεων, η λειτουργία της είναι όχι μόνο πολύτιμη, αλλά και ουσιαστικά αναντικατάστατη για το διεθνές εμπόριο και την οικονομία της Τουρκίας. Ας αναλογιστούμε λοιπόν πόσο αποφασιστικά επιβλήθηκε και ολοκληρώθηκε η κατασκευή της Εγνατίας Οδού, παρά τις τεχνικές δυσκολίες, αλλά και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ειδικά οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις δεν έπαιξαν κανένα ρόλο ούτε για τους δίθεν οικολογικά υπερευαίσθητους εταίρους μας, που συμμετείχαν μάλιστα και σε μεγάλο μέρος της χρηματοδότησης. Γιατί άραγε το κάνανε αυτό? Θα μου επιτρέψετε να πω, αρκεί η σύγκριση της αποτελεσματικής υπέρβασης κάθε δυσκολίας σε σχέση παραδείγματος χάρη με την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Αθήνας Θεσσαλονίκης, που είχε αρχίσει πριν δεκαετίες και ακόμη, θα μου επιτρέψετε επίσης να πω, δεν έχετε ολοκληρωθεί. Έχω λοιπόν την αίσθηση ότι οι πολιτικές μας ηγεσίες δεν έχουν συνειδητοποιήσει την τεράστια σημασία που έχει η Εγνατία για την Τουρκία και για συγκεκριμένα κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναμφίβολα, η σιδηροδρομική Εγνατία θα συμβάλλει τόσο στην αποφόρτιση του αντίστοιχου οδικού άξονα, όσο και σε αποτελεσματικότερους ελέγχους. Για το λόγο αυτό, αρκούμε να πω μόνο ένα. Η σιδηροδρομική Εγνατία δεν πρέπει να περάσει στα χέρια ιδιωτών. Και ονοών νοήτο. Επουδενή, κύριοι συνάδελφοι. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι πρέπει να σταλεί έκθεση της Επιτροπής μας σε όλους όσοι μας προσέγγισαν με σκέψεις, προβληματισμούς και προτάσεις, ώστε να μπορέσουμε να την επαναξιολογήσουμε στη βάση ενδεχόμενων παρατηρήσεων. Χωρίς ανατροφοδότηση, κανένα σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά. Και τελειώνω με μια ειδική παρατήρηση για τη θρησκευτική κοινότητα των Αλεβιτών. Θεωρώ ότι είναι θετικό ότι θα έχουν πλέον έναν ευκτήριο οίκο για να μην υποχρεώνονται να καταφεύγουν σε ιδιωτικούς χώρους. Είναι οίκος που χτίστηκε με δικές τους δωρεές. Η επίσημη αναγνώρισή τους από την ελληνική πολιτεία ήταν και αυτονόητη και επιβεβλημένη. Είναι μια κοινότητα αριθμητικά μικρή, ίσως και γι' αυτό να ήταν και παραμελημένη. Αξίζει λοιπόν να συνδιαλλαγούμε μαζί της και να τους ακούσουμε με προσοχή. Και αξίζει επίσης